Δήμαρχε, χθες κάναμε μια παρέμβαση σχετικά με τα αυθαίρετα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η παρέμβαση αυτή ήταν απαραίτητη να γίνει, διότι με τον νόμο νομίζω 41-17 που ψηφίστηκε το καλοκαίρι, δηλαδή τον 8ο μήνα του 2013, υπήρξαν κάποιες ρυθμίσεις για τους πολύτεκνους, τρίτεκνους και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις. Όμως ενώ ο νόμος προέβλεπε αυτά, η εγκύκλωση του κυρίου Αλεξιάδη ήρθε και τα ανέτρεψε όλα αυτά και πάρα πολύ ελάχιστοι θα μπορούν να ενταχθούν σε αυτές τις ευνοϊκές εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών ρυθμίσεις. Γιατί λέει ότι τώρα πρέπει να έχει προστατευόμενο μια πολύτεκνη οικογένεια, πρέπει να έχει τώρα προστατευόμενο παιδί. Γνωρίζουμε όλοι ότι τη δεκαετία του 80 και 90 υπήρξε μια έξαρση της αυθαίρετης δόμησης εξαιτίας και της καθυστέρησης της πολιτείας, το αιτιολογικό γεθήκη, το ξέρουμε όλοι, να επεκτείνει τα σχέδια πόλης. Ο πολύτεκνος είναι πολύτεκνος, ο τρίτεκνος είναι τρίτεκνος και εκείνη την περίοδο και για όλη την περίοδο δεν χάνει ούτε την πολυτεκνία του ούτε την τεκνία του, καθώς και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Ζητώ λοιπόν να επαναξεταστεί το θέμα, διότι είναι άδικο να προβλέπει ο νόμος αυτή τη ρύθμιση και τελικά η εγκύκλωση να τα ανατρέπει όλα και ελάχιστοι, πάρα πολύ ελάχιστοι. Και δέχτηκα, ενώ θα είναι πάρα πολλοί άνθρωποι να καταθέσουν και να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση, το αποκλείουν και έτσι λοιπόν έκανα αυτή την παρέμβαση. Την κοινοποίησα και στον Υπουργό που έχει τη συνολική πολιτική ευθύνη, ο κ. Μανιάδης, αλλά και στους βουλευτές, όπου και αυτοί να κάνουν την παρέμβασή του και να ανατραπεί αυτή η εγκύκλωση του κ. Αλεξιάδη και να συμπεριλάβει το σύνολο των πολυτέκνων και τριτέκνων. Και ετοιμάζουμε και σε συνεργασία και με τους φορείς, τους οικιστές εκτός σχεδίου, δηλαδή τους ανθρώπους που έχουν, ετοιμάζουμε και νέα πρόταση, έτσι επεξεργασμένη, για να υπάρξει καλύτερη αντιμετώπιση στο θέμα των αυθαιρέτων. Νομίζω, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι η πολιτεία πρέπει να δει τις επεκτάσεις των σχεδίων πόλης, δεν μπορεί να κάνει 18 και 20 χρόνια, γιατί μετά έρχεται ήδη το σχέδιο πόλη να καλύψει δομημένες περιοχές, γι' αυτό δημιουργούνται και οι αυθαίρετες δομές.